Κύριε Δαβέτα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και χρόνια πολλά βασικά, να πούμε. Επίσης εσάς και στους ακροατές μας. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για διάφορα ζητήματα. Επειδή βρίσκεστε συχνά στο Παρίσι, γνωρίζετε τις εξελίξεις, το τι γίνεται εκεί. Και συζητούσαμε πριν από λίγο στο τηλέφωνο για το τι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε. Σας αφήσαμε την τελευταία φορά με κάποια μέτρα που είχε πάρει ο Μακρόν. Για το μεταναστευτικό, έτσι ώστε να μην παραδώσει εύκολα την εξουσία ουσιαστικά στη Λεπέν. Από εκείνη την εποχή τι έχουμε? Έχουμε κάποιες εξελίξεις, εφαρμόστηκαν αυτά τα μέτρα? Έχουμε ότι μετά τα μέτρα αυτά υπήρξε αντίδραση. Mm-hmm. Στα μέτρα αυτά, και η αντίδραση αποδεικνύεται ότι είναι μια πολύ σημαντική αντίδραση, συνέχεια των κίτρινων γυλαίων. Δηλαδή έχουμε μια μαζική αντίδραση του γαλλικού λαού, όπου αυτή τη φορά η ιδιαιτερότητα βρίσκεται στο ότι ενώ στα κίτρινα γυλαίκα δεν υπήρχε κανένας από πάνω ο οποίος έλεγχε την κατάσταση, δηλαδή ας το πούμε με απλά λόγια ελληνικά, δεν καθοδηγείται επισήμως από κάποιο θεσμικό ή από κάποιο συνδικάτο. Mm-hmm. Ξαφνικά τώρα έχουμε όλα τα συνδικάτα να είναι παρόντα. Μάλιστα. Να είναι παρόντα και τα συνδικάτα αυτά να μπορούν να είναι σε πλήρη, αν θέλετε, αρμονία με τα κίτρινα γυλαίκα και με όλους αυτούς πια. Το ένα στους δύο, μην σας πω ένα στους ενάμιση. Mm-hmm. Ενάμιση στους δύο μάλλον. Ναι. Οι οποίοι, από τους Γάλλους πολίτες, οι οποίοι συμφωνούν με το ότι ο Μακρόν δεν είναι ο κατάλληλος να προχωρήσει τις συντάξεις, παρότι η πλειοψηφία των Γάλλων πιστεύουν ότι το σύστημα των συντάξεων πρέπει να αλλάξει. Εδώ έχουμε το φοβερό παράδοξο. Μάλιστα. Δηλαδή, από τη μία πιστεύουν ότι πράγματι πρέπει να αλλάξουν οι συντάξεις, ότι κάποια ιδιαίτερα προνόμια σε κάποια στρώματα επαγγελματικά, mm-hmm, πρέπει να συντονιστούν με το γενικότερο κλίμα των συντάξεων, αυτό που έχει να κάνει με τη Γαλλία αλλά και το παγκόσμιο, αν θέλουμε, τοπίο. Mm-hmm. Εν τούτοις θεωρούν ότι ο Μακρόν δεν είναι ο κατάλληλος να το πραγματοποιήσει, γιατί ο Μακρόν αυτή τη στιγμή συνεχίζει να το θεωρούν τον εκπρόσωπο των υψηλών, αν θέλετε, χρηματοπιστωτικών οργανώσεων. Μάλιστα. Δηλαδή των μεγάλων τραπεζών. Άρα πιστεύουν ότι ό,τι αλλαγές κάνει θα είναι προς όφελος των ολίγων, mm, όχι τόσο περισσότερο του θεσμικού πλαισίου, αλλά προς όφελος των ολίγων, των πλουσίων, και όχι προς όφελος του λαού, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και η μεσαία τάξη. Μάλιστα. Μιλάμε για κοινωνική έκρηξη, δηλαδή, αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, αν τα συνυπολογίσουμε όλα μαζί. Ναι, αυτό μπορούμε να το πούμε, και μάλιστα το λέτε και πολύ ευγενικά. Εγώ θα μιλούσα για μια μορφή, αν θέλετε, σιωπηλής αλλά και αρκετά πια εκφραστικής εξέγερσης. Μάλιστα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μιλάμε τώρα, γιατί όταν είχαμε μιλήσει εμείς την τελευταία φορά, σας είχα πει ότι ετοιμάζονται να γίνονται απεργίες. Οι απεργίες έχουν ξεκινήσει, mm-hmm, κλείνουμε ένα μήνα, κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές για διάρκεια. Μάλιστα. Ένα μήνα απεργίων περίπου, δηλαδή τρεις εβδομάδες κυριολεκτικά, mm-hmm, και οι απεργίες αυτές είναι ολικές. Δηλαδή δεν υπάρχουν συγκοινωνίες, δεν υπάρχουν μεταφορές, δεν υπάρχουν στα νοσοκομεία, λειτουργούν με μίνιμουμ. Μέχρι και η αστυνομία πήγε να κάνει απεργία, mm-hmm, και αναγκάστηκε ο Εντουάρτ Φιλίπ, ο πρωθυπουργός, να πει ότι το συνταξιοδοτικό δεν αφορά την αστυνομία, διότι θα φτάναμε σε σημείο να βλέπουμε αστυνόμους να απεργούν και να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των διαδηλώσεων. Άρα ήδη υπάρχουν επεισόδια χοντρά, mm-hmm, αν και οι Γάλλοι είναι οργανωμένοι να τα αντιμετωπίσουν. Τα επεισόδια οφείλεται σε αυτού που ονομάζουμε τα λεγόμενα μαύρα μπλοκ. Mm-hmm. Τι είναι τα μαύρα μπλοκ? Τα μαύρα μπλοκ είναι ομάδες, πέστε το αναρχικών, πέστε το, δεν ξέρω ακριβώς, δεν θέλω να τους βάλω μια ταυτότητα, τέλος πάντων ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν ότι είναι αντισυστημικοί, mm-hmm, και οι οποίοι μαζεύονται σε κάθε διαδήλωση οργανωμένα, mm-hmm, αλλά απόλυτα οργανωμένα, με σύγχρονη τεχνολογία, σύγχρονη ηλεκτρονική πληροφόρηση κτλ., με ανθρώπους διασπαρμένους μέσα στο πλήθος και ενημερώνονται για τις κινήσεις της αστυνομίας. Νομίζω ότι τα μαύρα μπλοκ έγινε γνωστά περισσότερο για όταν γίνονται σύνοδοι από G20 και δρούν σε διάφορες πόλεις. Ακριβώς. Αυτά τώρα έχουν κατέβει στη Γαλλία. Ναι. Έχουν κατέβει στη Γαλλία και είναι στις διαδηλώσεις αυτές. Παίζουν καθοριστικό ρόλο, mm-hmm, στο να μπορούν να, αν θέλετε, να δημιουργήσουν ζημιά και χάος κοινωνικό, καταστροφές σε μαγαζιά και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι παρότι τα μαύρα μπλοκ λειτουργούν,
αυτή τη φορά δεν λειτουργούν. Ο κόσμος δεν είναι εναντίον τους, δεν είναι υπέρ του να τα χαλάσουν, αλλά δεν είναι ότι τα μαύρα μπλοκ είναι η αιτία για να μην δούμε συμπάθεια τα αιτήματα των απεργών και την πολιτική αντί Μακρόν. Μάλιστα. Καταλάβατε. Είναι στα σκηνιά δηλαδή ο Μακρόν αυτή τη στιγμή. Πιέζεται αφόρητα. Ναι, έχει κατέβει από το 20%. Κάτι το πορτοφανές, ούτε ο Ολάν δεν ήταν. Είναι γύρω στο 19-20%. Ο Ολάν χρειάστηκε να πάει γύρω στα 4 χρόνια για να πέσει τόσο. Μάλιστα. Και έχουμε μια φοβερή, αν θέλετε, σκιζοφρένεια στην εικόνα του Μακρόν. Απ' τη μία, στην Ευρώπη βγαίνει προς τα έξω και προσπαθεί να παίξει το ρόλο ενός, αν θέλετε, νέου Ευρωπαίου ηγέτη, ο οποίος θα αντικαταστήσει της παλιάς σκοπής Μέρκελ με νέες προτάσεις και έχει νέες προτάσεις ο Μακρόν. Μην τον αδικούμε. Είναι κάποιος ο οποίος έχει προτάσεις. Όμως με το στυλ του δεν έχει καταφέρει να επιβληθεί στο εσωτερικό της Γαλλίας. Διότι πιστεύω ότι αυτό που φταίει πάνω απ' όλα δεν είναι τόσο ότι τον κατηγορούν ότι είναι ο εκπρόσωπος των ολιγαρχών, όσο περισσότερο το στυλ του. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν τον σταματάει ένας νεαρός που είχε πάει στον δρόμο, που ήταν κάπου σε ένα σχολείο, και του λέει «Γεια σου Μανού», δηλαδή το Μανού είναι το μικρέ Μανώλη, το Εμμανουέλ, και αυτός αντί να το πάρει με χιούμορ τον πλησιάζει και κάνα πεντάλεπτο, δεν ξέρω πόσο πάει, και παραπάνω, του κάνει μάθημα ότι δεν μιλάμε έτσι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ότι αν συνεχίσεις έτσι δεν θα επιτύχεις τη ζωή σου, δεν θα κάνεις, του κάνει δηλαδή ένα ηθικό δίδαγμα. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει χιούμορ από τη μεριά του. Ένα αντίστοιχο παράδειγμα έχουμε τον Ζακ Σιράκ, ο οποίος μνήθηκε από τους πάντες και τα πάντα, ακόμα και την ώρα του θανάτου του, όταν στο μεγάλο συνέδριο των αγροτών κάποιος τον πλησίασε και του λέει «Πρόεδρε, είσαι ηλίθιος». Ναι, μάλιστα. Κάτι το οποίο είναι προσβλητικό. Είναι προσβλητικό αυτό που είχε με το Μανού, ας πούμε, για το. Είναι κάπως υποκοριστικό ονόματος. Αντί να αφήσει να επέμβονται οι αστυνομικοί, τον πλησιάζει ο ίδιος, του δίνει το χέρι και του λέει «Καλημέρα σας. Το όνομά μου είναι Ζακ Σιράκ. Με λένε Ζακ Σιράκ». Μάλιστα. Και έκανε τέτοια εντύπωση που ακόμη και αυτός που τον έβρισε πήγε πίσω, αποσταθεροποιήθηκε. Ναι, ισχύει αυτό. Φαντάζομαι ότι. Δηλαδή, ναι. Αυτή η ψυχραιμία, η ανωτερότητα που τον έκανε το Σιράκ όπως και το Μιτεράν να είναι πραγματικοί ηγέτες και όταν λέγανε μια κουβέντα να τους ακούει ο λαός ακόμη και διαφωνούσαν. Δεν έχει ο Μακρόν. Με το που ανοίγει το σπίτι του Μακρόν, έχουμε συνολική επίθεση εναντίον του Μακρόν και αυτό και στις απεργίες. Προτάθηκε να μην μιλάει και να μιλάει ο Εντουάρτ Φιλί. Μάλιστα. Να μιλάει ο Πρωθυπουργός. Παρόλα τα αυτά, μόλις ανοίξει το στόμα του ο Μακρόν, ψάχνουν όλοι, δημοσιογράφοι, πάντες και τα πάντα, για μία λέξη του Μακρόν, την οποία να την κάνουν viral. Μάλιστα. Άρα, δηλαδή, και στο εξωτερικό ανοίγει μέτωπα. Ουσιαστικά ήταν αυτές οι δηλώσεις με τον Τραμπ πρόσφατα. Γενικότερα υπάρχει έχει και αυτός μια περίεργη συμπεριφορά απέναντι στους υπόλοιπους, έτσι δεν είναι? Έχει μια, αυτό που λένε οι Γάλλοι, arrogance. Τι σημαίνει arrogance? Η υπεροψία. Μάλιστα. Επειδή έχει σπουδάσει φιλοσοφία, συγγνώμη, και εγώ έχω σπουδάσει φιλοσοφία. Και εγώ είμαι διδάκτορ φιλοσοφίας. Δεν θα δούμε υψηλού τον κόσμο. Δεν θα δούμε έπαρση. Αυτός έχει μια έπαρση. Όταν τις προάλλες πάλι του είπαν κάποιοι κάτι, είναι και του λέει ασχοληθείτε με το μικρό τόπο σας στο Παρισάκι και ασχοληθείτε εσείς στις μικροπαρέες σας στην Παρισινή και αφήστε που δεν έχετε καμιά ιδέα για τα μεγάλα ζητήματα του κόσμου. Δεν μιλάς έτσι στον κόσμο. Και αν ο κόσμος για κάποιο λόγο δεν είναι ενημερωμένος για κάτι, πρέπει με ανθρωπιά και με ένα πολιτισμό προσέγγισης να πλησιάσει τους καθημερινούς ανθρώπους και να τους πει σε κουβέντες. Ειδικά τους Γάλλους, οι οποίοι δεν είναι και αγρικοί, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι θα σου επιτεθούν σωματικά. Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, παρά μόνο σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν, κατέβα και μιλά στον κόσμο. Δεν το έχει αυτό, έχει κάτι του αφιψηλού. Και αυτό το αφιψηλού τον κοροϊδεύουν βία, τον λένε ο μονάρχης Μακρόν. Όλα αυτά, ξέρετε, ξεκινάνε από ένα-δύο μικρά παρατσούπια και στο τέλος χαρακτηρίζουν ένα ολόκληρο πρόσωπο και στο τέλος την πληρώνει και η πολιτική αυτού του προσώπου. Διότι το θέμα. Οι συντάξεις να αλλάξουν και να εναρμονιστούν με το γενικότερο κλίμα δεν είναι λάθος. Εγώ προσωπικά το στηρίζω. Ναι. Τα προνόμια δηλαδή κάποιων, τα οποία είναι πολύ ειδικά σε βάρος κάποιων άλλων, να υπάρξει μία μείωση και να υπάρξει μία αναλογικότητα. Ο καθημερινός άνθρωπος να μπορέσει και αυτός να νιώσει ότι έχει κάποια δύναμη. Δεν είναι φτωχός. Πρέπει να φύγουμε από αυτή τη μεγάλη ανισότητα πλουσίων και φτωχών. Σε τέτοιο κραυγαλαίο επίπεδο.
Λοιπόν, ακόμη και αν έχεις δίκιο, πρέπει με έναν τρόπο, αυτό που πρέπει να, που είναι στην πολιτική, λένε οι Γάλλοι, τούτε νταλαμανιέρ, σας το μεταφράζω. Ναι. Όλα βρίσκονται στον τρόπο. Μία ψαμίδα, δεν έχει σημασία, δεν το λέμε κι εμείς. Ναι, ο βέβαια. Τρόπος που θα πεις ένα πράγμα δεν μπορεί να κερδίσει ή να διώξει τον συνομιλητή σου. Mm. Και ειδικά όταν είσαι πολιτικός ηγέτης, νομίζω ότι παίζει κομβικό ρόλο το πώς το λες, ναι, και το τι λες. Πέρα όμως από αυτά που λέμε, τα οποία είναι ανθρώπινα και αφορούν την καθημερινότητα, οφείλουμε να πούμε ότι οι Γάλλοι έχουν μια νοοτροπία όχι τόσο φιλελεύθερη, παρότι είναι μια ελεύθερη κοινωνία. Δεν έχουν αυτόν τον ανταγωνισμό που έχουν οι Βρετανοί στην οικονομία τους ή αν θέλετε οι Αμερικάνοι. Mm-hmm. Είναι ένα σύστημα το οποίο στηρίζεται πάρα πολύ στο κράτος πρόνοιας. Mm. Δηλαδή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τον Ντεγκόλ και στη συνέχεια ο γαλλικός λαός θέλει να νιώθει ασφάλεια, κάτι το οποίο θέλουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Αλλά βέβαια, δηλαδή, αυτό νομίζω ότι το θέλουν όλοι. Δεν, είναι... ναι. Ναι. Δεν υπάρχει στην Αμερική, αυτό δεν υπάρχει στη Βρετανία πια. Το κράτος πρόνοιας δεν υπάρχει. Υπάρχει ο ανταγωνισμός, ο οικονομικός. Ο ικανότερος και ο πιο έτσι, αυτός να έχει το πάνω χέρι. Αλλά αυτό, αν δεν μπει σε ένα πλαίσιο, κινδυνεύει να διαλύσει το φτωχότερο. Mm-hmm. Οι Γάλλοι το έχουν αυτό. Δεν θέλουν να υπάρχει ο φτωχότερος να είναι χωρίς, ας το θέλουμε, πλαίσιο φροντίδας. Mm-hmm. Και με το Brexit τώρα αυτό πόσο αλλάζει τα δεδομένα? Κοιτάξτε να δείτε, το Brexit έχει δίνει μια άλλη αίσθηση στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι το Brexit, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε για τον Τζόνσον. Ναι. Τον κατηγορούν συχνά ότι είναι λαϊκιστής. Λάθος τεράστιο. Οι ίδιοι αυτοί που πει μια ζωή κατηγορούν τους πάντες και τα πάντα για να το δεξιούς με τον παραγωγό, ο οποίος δεν δίνει. Κύριε Δαβέτα, επειδή κάνει κάποιες διακοπές στο σήμα, λίγο μετακινηθείτε αν μπορούμε να το βελτιώσουμε λίγο. Τώρα είναι καλύτερα. Τώρα είμαστε πολύ καλύτερα, ναι. Ωραία. Λοιπόν, λέω το εξής. Ναι. Ότι στο Brexit υπήρξε ένα τεράστιο λάθος με όσους θεώρησαν ότι ο Τζόνσον είναι λαϊκιστής. Mm-hmm. Και ότι ανήκει σε έναν ακροδεξιό λαϊκισμό, ένα δημαγωγό. Τεράστιο mm-hmm. λάθος. Θα σας πω γιατί με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Ναι. Πρώτον, ο Τζόνσον τόλμησε κάτι που δεν τολμούσε να το κάνει η ελίτ του Λονδίνου. Ξέρετε, το Λονδίνο και γενικά η Βρετανία είχε χωριστεί στην ελίτ του Λονδίνου, όπως αυτό που λέμε στην ελίτ του Παρισιού, ναι, και στις πόλεις της περιφέρειας. Υπήρχε ναι, τεράστια διάσταση ανάμεσα στο κέντρο, στην πρωτεύουσα και στην περιφέρεια. Ναι. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στην περιφέρεια θεωρούν λίγο δεύτερες κατηγορίες. Κύριε Δαβέτα, αν με ακούτε, έχουμε πρόβλημα λίγο στο σήμα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να κλείσουμε και να σας ξανακαλέσουμε σε λίγο, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την επικοινωνία, να μήπως βρείτε κάπως καλύτερα. Τώρα πώς το βλέπετε? Τώρα είμαστε καλύτερα, αλλά δεν ξέρω για πόσο θα κρατήσει. Ναι. Αν θέλετε, σας ξανακαλούμε και σας και μιλάμε και συνεχίζουμε την κουβέντα μας κανονικά χωρίς πρόβλημα. Και αυτό μπορούμε να κάνουμε, αλλά εδώ ωραία, που είμαι, αν εσείς πιστεύετε ότι είναι εντάξει, μπορούμε να το συνεχίσουμε και αν συμβεί κάτι, τότε βλέπετε. Ωραία, συνεχίζουμε λοιπόν, και βλέπουμε. Ναι. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη μεγάλη διαφορά, για να γίνουμε συγκεκριμένοι, να μην πλατιάζουμε, ναι, ανάμεσα στη Μητρόπολη που λέγεται Λονδίνο και στην περιφερειακή Βρετανία, που δεν μπορούσε να καλύψει ούτε με τις προτάσεις του ο πρόεδρος των εργατικών, ο Κόρμπιν, αλλά ούτε και η Τερέζα Μέι, η προηγούμενη, την καλύπτει ο λεγόμενος κύριος Μπόρις Τζόνσον. Γιατί φτιάχνει ένα πρόγραμμα πολιτικό στο οποίο υπάρχει και το φιλελεύθερο στοιχείο, δηλαδή ο ανταγωνισμός της οικονομίας, και ταυτόχρονα το στοιχείο της κοινωνικής φροντίδας. Τι σημαίνει πρακτικά? Ας πούμε, κρατικοποιεί ξανά τους σιδηροδρόμους, ορίστε, παράδειγμα. Κρατικοποιεί επίσης εκ νέου σημεία της υγείας. Φτιάχνει δηλαδή μια υγεία πιο προσιτή στον πολυκόσμο. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι φτιάχνει ένα σύστημα στο οποίο συνδυάζεται κάποιοι τομείς του κράτους να είναι υπό την αιγίδα του κράτους και κάποιοι να είναι υπό την αιγίδα της ατομικής επιχειρηματικότητας. Αυτό το πράγμα καταφέρει να συνδυάσει τη Μητρόπολη με την περιφέρεια και να γίνει αγαπητός από τις περιοχές όπου βρίσκονται οι εργαζόμενοι. Και έχουμε έτσι έναν φιλελεύθερο να στηρίζεται από τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν στηρίζουν το κόμμα των εργατικών. Mm-hmm. Αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία. Και αυτό λέγεται συντηρητική πολιτική, η οποία ανταποκρίνεται στα αιτήματα του καιρού μας, και όχι λαϊκισμός ή δημαγωγία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, να πάψουν να πληροφορούν τον ελληνικό λαό με απαράδεκτες αναλύσεις,
οι διάφοροι κύριοι περίεργοι αναλυτές, οι οποίοι με ευκολία λένε ότι ο Τζόνσον, όπως και ο Τραμπ παλιότερα, όλοι αυτοί είναι λαϊκιστές, επικίνδυνοι, χιτλερικοί, να τελειώνουν αυτά τα πράγματα και να δουν τα έργα αυτών των ανθρώπων. Επιτρέψουν πάντως, νομίζω ότι ο Τραμπ βγάζει ένα τέτοιο προφίλ προς τα έξω. Δηλαδή το καλλιεργεί και ο ίδιος λίγο αυτό το κομμάτι. Είναι όχι τόσο όσο ο Τζόνσον, αλλά νομίζω ότι ο Τραμπ το επιδιώκει κιόλας σε αυτή το συμφωνώ μαζί σας και κάνει σοου, είναι προκλητικός. Αλλά εγώ σας λέω να κοιτάξουμε την οικονομία της Αμερικής. Όταν βλέπουμε την οικονομία της Αμερικής είναι από την εποχή που ήρθε ο Τραμπ σε ανωδική πορεία και οι φόροι έχουν πέσει γύρω στο 5%. Με συγχωρείτε, σε ποια άλλη χώρα θα δείτε αυτό το πράγμα? Όταν δηλαδή με αυτό τους χαμηλούς φόρους ο πιο απλός άνθρωπος μπορεί αμέσως να μπει στην οικονομική παραγωγικότητα και να κάνει διάφορες επιχειρησιακές δράσεις χωρίς γραφειοκρατία, αυτό είναι στα υπέρ του. Απ' την άλλη, φωνάζει μεν και λέει απειλή, αλλά δεν έχει κάνει κανένα πόλεμο, προσέξτε. Έχει καταφέρει να φέρει πολύ κόσμο μέσα από τη τεχνική του deal, να τους φέρει κοντά του, όντας ο ίδιος απαράδεκτα προκλητικός, ματσιστής και πολλές φορές ρατσιστής στα διάφορα λόγια. Στην πράξη όμως, κάνει κάτι διαφορετικό. Άρα λοιπόν, καλό είναι να κρίνουμε κάποιον στην πράξη. Καλό θα ήταν βέβαια να τον κρίνουμε και στην εικόνα. Ναι. Αλλά στην περίπτωση του Τραμπ, στην πράξη, κάνει κάτι το οποίο ωφελεί την Αμερική και σταματάει την επεκτατικότητα της Κίνας. Η Κίνα σταμάτησε την λεγόμενη ανάπτυξη, το λεγόμενο αναπτυξιακό τουρισμό. Ναι. Το κρατάει σταθερό. Χάρη στην πολιτική του Τραμπ. Αντίστοιχα λοιπόν, ο Τζόνσον, ο οποίος αλληλοεκτιμιώνται με τον Τραμπ, ακόμη θα τον δούμε στην πορεία του Τζόνσον. Μοιάζουν και λίγο, η αλήθεια είναι. Ναι, θα τον δούμε στην πορεία, γιατί ακόμη τώρα ξεκίνησε. Αλλά βλέποντας το πρόγραμμά του, καταλαβαίνουμε γιατί ο κόσμος τον ψήφισε μαζικά. Για πρώτη φορά το Συντηρητικό Κόμμα έχει τέτοια πλειοψηφία την οποία δεν είχε στο παρελθόν. Και γιατί δεν ψηφίζουν τους εργατικούς, τους οποίους βλέπουμε να καταποντίζονται. Ό,τι συνέβη στη Γαλλία με τους σοσιαλιστές. Μάλιστα. Ό,τι συνέβη στην Ελλάδα με το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Όπως και στη Γερμανία με τους σοσιαλιστές. Και στη Γερμανία το ίδιο. Ναι, ναι. Άρα μήπως ζούμε σε μια εποχή στην οποία χρειάζεται ένας συνδυασμός συντηρητικών και κοινωνικών μέτρων. Ένας συνδυασμός φιλελεύθερης και κοινωνικής πολιτικής. Και όχι αυτό το παλιό δίπολο το οποίο ήταν ή φιλελεύθερος ή αριστερός ή δεξιός ή ριζοσπαστικά αριστερός. Μήπως επιτέλους αυτό το δίπολο που χωρίζει τον κόσμο πάει να ξεπεραστεί μέσα από αυτά τα παραδείγματα που μόλις αναφέραμε και δείχνει μια νέα πολιτική η οποία πρέπει να ακολουθηθεί και στην Ευρώπη. Διότι οι υποχωρήσεις που κάνει αυτή τη στιγμή ο Μακρόν είναι υποχωρήσεις στο φιλελεύθερο πεδίο. Το φιλελεύθερο του πρόγραμμα, βλέπετε τα συνδέω γιατί με ρωτήσατε πώς συνδέεται, γι' αυτό γυρίζουμε στο Μακρόν με βάση αυτά που είπαμε πριν. Αυτά λοιπόν που κάνει ο Μακρόν είναι κάνει κοινωνικές υποχωρήσεις στα αιτήματα των απεργών απέναντι στο άκρος φιλελεύθερο πρόγραμμα το οποίο είχε, χωρίς αυτό να αλλοιώνει βασικές αρχές του φιλελεύθερου προγράμματος. Άρα βλέπω τον Μακρόν, αν θέλει να επιβιώσει τα υπόλοιπα δύο χρόνια, να περνάει και σε ένα πρόγραμμα τέτοιο το οποίο έχει εισάγει ο Τραμπ, παρά τα όποια κεντρικά θα συμφωνήσω μαζί σας, το οποίο ακολουθεί ο Τζόνσον και το οποίο έχει σε ένα μεγάλο βαθμό και η Γερμανία. Βλέπω τον Μακρόν να μπαίνει σε αυτό το μέτωπο, το οποίο είναι η νέα πρόταση για την Ευρώπη, δηλαδή όχι πια μια Ευρώπη χωρίς σύνορα, μια τρελή Ευρώπη στην οποία καταργούμε τα πάντα, όπου όλα μοιράζονται και δεν υπάρχει ούτε πολιτιστική παράδοση οτιδήποτε, όχι μια αναρχικά φιλελεύθερη οικονομία, αλλά δύο ζητήματα κυριαρχούν πια, θα κυριαρχούν στην Ευρώπη. Σας τα λέω αμέσως. Ναι. Το ένα είναι να υπάρχει αυτό που λέμε πολιτιστική ταυτότητα, δηλαδή ο πολιτισμός και το πολιτιστικό μπαίνει επιτέλους, το οποίο το έχουμε πει τόσες φορές στην εκπομπή μας, μπαίνει επιτέλους σε ίση μοίρα με το οικονομικό και το μεταναστευτικό. Ναι. Πάμε για μια Ευρώπη στην οποία ο μετανάστης είναι καλοδεχούμενος, αλλά δεν θα είναι αναρχικά εισβάλλον, και σε μια Ευρώπη στην οποία δεν θα καταργήσουμε έθνη παραδόσεις.